Τη διακεκριμένη σειρά αστροφυσικό Βίκυ Καλογερά θα τιμήσει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών σε εκδήλωση που συνδιοργανώνει ο Δήμος Σερών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Βροντούς σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 3η 25 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια. Φέτος πληροφορηθήκαμε όταν έφτασε σε μια κορυφαία βράβευση να γνωρίσουμε ότι μια σειρά τιμά τις αίρες, τιμά την πόλη μας, φτάνοντας στην κορυφή ενός πολύ σημαντικού τομέα της επιστήμης. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να την υποδεχόμαστε και αύριο το απόγευμα στα Αστέρια θα έχουμε στις 7.30 η ώρα την ευκαιρία, τη δική μας τιμή, να την τιμήσουμε και στη συνέχεια να ακούσουμε να πει κάποια πράγματα που έχουν σχέση και με το βιογραφικό της, αλλά ταυτόχρονα και με το αντικείμενο της επιστήμης της. Η Βίκυ Καλογερά πρωτοστάτησε στην ανίχνευση των βαρυτικών κυμάτων του Αϊνστάιν. Η έρευνά της επικεντρώνεται στη φυσική των συμπαγών αστροφυσικών αντικειμένων, συγκεκριμένα στους άσπρους νάνους, στα αστέρια νετρονίων και στις μαύρες τρύπες. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το σχηματισμό και την εξέλιξη των διαδικών συστημάτων, στα οποία δύο άστρα μπαίνουν στην ίδια τροχιά. Η κυρία Καλογερά τον Οκτώβριο του 2017 είχε σημαντική συμβολή στην ανακάλυψη των πρώτων βαρυτικών κυμάτων από τη βίαιη και φωτεινή σύγκρουση δύο αστέρων νετρονίων σε απόσταση 130 εκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη. Πρόκειται για μια ανακάλυψη που άνοιξε νέους δρόμους στην αστρονομία, όπως υποστηρίζει η κυρία Καλογερά. Αυτό που έγινε πριν από 3 χρόνια είναι ότι καταφέραμε όχι μόνο να τα ανιχνεύσουμε, αλλά επίσης να τα μεταφράσουμε. Δηλαδή να λάβουμε τα κύματα, να λάβουμε σήματα βαρυτικών κυμάτων και να καταλάβουμε τι μας λένε αυτά τα κύματα. Τι μας λένε για το από πού έρχονται και τι παράγουν αυτά τα κύματα. Και μάθαμε ότι παράγονται από δύο μελανές σοπές, οι οποίες γυρίζουν η μία γύρω από την άλλη, μέχρι που στο τέλος χάνουν ενέργεια και οι δύο μελανές σοπές συγκρούονται και δημιουργούν μια καινούργια μεγαλύτερη μελανή οπή. Και τέτοιου είδους φαινόμενο δεν είχαμε δει ποτέ να συμβαίνει στο σύμπαν. Γιατί είναι αυτό σημαντικό? Γιατί είναι σαν να είχαμε μέχρι τότε, μέχρι το 2015, κινηματογράφο βουβό. Μέχρι τότε είχαμε μόνο μάτια να βλέπουμε το σύμπαν και το 2015 φτιάξαμε ταινίες που να έχουν και ήχο. Δηλαδή, ανοίξαμε μια καινούρια αίσθηση με την οποία να μελετάμε το σύμπαν. Φανταστείτε πώς νιώσαμε, πώς άλλαξε η κοινωνία όταν πήγαμε από το κινηματογράφο χωρίς ήχο στον κινηματογράφο με ήχο και πώς άλλαξε ο πολιτισμός και η τέχνη και η κοινωνία γενικά. Έτσι αλλάζει και η επιστήμη αυτή τη στιγμή, η αστρονομία, όταν μπορούμε όχι μόνο να παίρνουμε φωτογραφίες του σύμπαντος, αλλά να ακούμε το σύμπαν, γιατί τα βαρυτικά κύματα λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο σαν ήχο σε σχέση με τα παλιά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που λειτουργούν περισσότερο σαν φωτογραφία. Η διακεκριμένη επιστήμονας απάντησε και στο ερώτημα αν το σύμπαν έχει αρχή και τέλος. Για πολλά χρόνια στην αστρονομία αναρωτιόμασταν κατά πόσο θα υπάρχει τέλος στο σύμπαν. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το σύμπαν, το σύμπαν που εμείς ζούμε είχε σίγουρα αρχή, αλλά τώρα πλέον ξέρουμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται και μάλιστα διαστέλλεται αυτή τη στιγμή με επιτάχυνση. Οι γαλαξίες απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον και εν τέλει δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι αυτή η διαστολή θα αλλάξει στο μέλλον. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, η διαστολή θα συνεχίσει για πάντα, που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο δεν υπάρχει τέλος. Θα συνεχίζουμε οι γαλαξίες να απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον. Το τέλος που θα υπάρχει, ένας τρόπος να ορίσουμε τέλος, είναι ο εξής, ότι από ένα σημείο και μετά οι γαλαξίες θα είναι τόσο μακριά ο ένας από τον άλλον, που
το φως από τον ένα γαλαξία στον άλλον θα χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο να ταξιδέψει από ό,τι η ηλικία του σύμπαντος. Που σημαίνει ότι ένας πολιτισμός στον ένα γαλαξία δεν θα μπορεί να δει την ύπαρξη του άλλου γαλαξία. Θα βλέπουμε τα αστέρια μέσα στο δικό μας γαλαξία, αλλά δεν θα βλέπουμε άλλους γαλαξίες. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό θα είναι το τέλος. Θα ξέρουμε μόνο ότι θα βλέπουμε μόνο το δικό μας γαλαξία. Ενώ τώρα βλέπουμε άλλους γαλαξίες στο σύμπαν, κάποια στιγμή, δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια στο μέλλον, δεν θα βλέπουμε άλλους γαλαξίες. Και αν ορίσουμε αυτό σαν το τέλος, αυτό θα είναι το τέλος. Όχι. Όχι, δεν διαστέλλονται. Συγκινημένος ο πατέρας της κυρίας Καλογερά, Γιώργος Καλογεράς, αναφέρθηκε στη βράβευση της κόρης του, λέγοντας πως νιώθει υπερήφανος για αυτήν. Τώρα θα νιώθω στερεός. Αλλά πάντα της έλεγα, λες ότι είσαι Ελληνίδα, να λες από τη ξέρεις Ελληνίδα. Και το έκανε μετά. Γιατί έλεγε Ελληνίδα. Τι θα πει Ελληνίδα, δεν έλεγε, θα λες Ελληνίδα από τη ξέρεις. Και το έκανε. Τα παιδικά ήταν σπίθα. Δεν χρειάστηκε να τις δείξω, να διαβάσει και τα λοιπά. Οπότε, όταν έγινε πια μαθήτρια του Λυκείου, γιατί εμείς τότε είχαμε οκτωτάξιο γυμνάσιο, λοιπόν, τότε εντελώς την έχασα, γιατί δεν χρειαζόταν να με ρωτήσει κάτι. Τα μάθαινε πολύ πιο εύκολα από ό,τι μαθαίναμε εμείς το 47-48. Αυτή είναι η διαφορά. Και βέβαια, εκείνο που τη θαύμασα είναι ότι μόλις πήγε στο Πανεπιστήμιο, είπε ένας καθηγητής, ποιος θέλει να πάει στην Ολλανδία για το γλάδο του. Αυτή με ένα άλλο συμμαθητή της πήγαινε στην Ολλανδία. Και λέω, καλά ρε κορίτσι μου, ακόμα δεν πήγε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στην Ολλανδία. Αυτό ήταν το μεράκι της.